Η εθνική ενότητα είναι αυτή τη στιγμή το χρέος όλων μας. Στο πλαίσιο αυτού του χρέους είχα σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον Πρόεδρο της Βουλής. Έκανε μια κρίσιμη πολιτική επιλογή. Αισθάνθηκε πανικό, αισθάνθηκε αβεβαιότητα και έδρασε κάτω υπό το κράτος του πανικού. Υπήρχε ο κίνδυνος να δει ένα διωγγούμενο κύμα οργής και αγανάκτησης των νέων να στρέφεται προς την κυβέρνηση. Και έκανε την πολιτική επιλογή να στοχοποιήσει πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς να καταδικάσουν απερίφραστα τις πράξεις αυτές. Οφείλουμε να καταδικάσουμε απερίφραστα, με καθαρό λόγο και όχι με μισόλογα, τη βία, τη λαιλασία, τους βανδαλισμούς, τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης που επιχειρείται από τις ομάδες αυτές. Σας θυμίζω ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα δημοσκοπικό ποσοστό γύρω στο 10-12%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν σαφώς πιο πίσω. Και βεβαίως με αυτό το ποσοστό, και εκεί είναι το παράδοξο για την τακτική της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να είναι εύκολη η δημιουργία αυτοδύναμης κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές όποτε και να ερχόντουσαν. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται επικρίσεις από πολλές πλευρές του πολιτικού σκηνικού. Δέχεται επικρίσεις από αρκετούς εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται επικρίσεις από τον κύριο Καρατζαφέρη, δέχεται επικρίσεις από το ΚΚΕ και βεβαίως δέχεται επικρίσεις και από αρκετούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται επίσης ότι δέχεται πλέον πολλές επικρίσεις και δημοσιογραφικές. Καλούμε από αυτή τη θέση την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων. Δεν λέμε ότι ταυτίζεται με αυτούς, αλλά ωστόσο πιστεύουμε ότι τους χαϊδεύει τα αυτιά, βλέποντας μπροστά του την κάλπη, ψήφους, καρέκλα, μαξιλάρια, δεν ξέρω τι. Να σταματήσει. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δείχνουν σοβαρότητα και υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά, κάπως έτσι άκουσα κάποιος που είπε. Ήταν δύσκολες οι μέρες που περάσαμε. Αδιαφορήσαμε δηλαδή για το πολιτικό κόστος και είπαμε ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Θα το αναλύσουμε ή θα λειτουργούμε σαν τους καλόγερους του μεσαίωνα, θα ρίχνουμε κατάρες. Αρχίζει να αποδυναμώνει το ΣΥΡΙΖΑ, από το 17-18% ξαναγυρνάει σε ποσοστά κάτω από το 10% που τον οδήγησαν στις εκλογές στα συνήθη του ποσοστά. Την ίδια στιγμή από αυτό ωφελείται το ΠΑΣΟΚ και ανεβαίνει στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Αυτή η επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να συρρυκνώσει τη μεγάλη δυναμική που είχαμε τότε και να ανοίξει το δρόμο για να έρθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ήταν ένα συνδυασμός τα Δεκεμβριανά. Δημιούργησαν πρόβλημα στην κυβέρνηση ως ανεπάρκεια διαχείρισης και ερχότανε και υπέσκαπτε το ηθικό μας πλεονέκτημα η μη σωστή και έγκαιρη αντίδραση στην υπόθεση του βατοπεδίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο άρχισε να πολλαπλασιάζεται και πλέον οι εξελίξεις γίνονται ραγδαίες. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μια μουσική διαμαρτυρία, να δείξουμε στους κύριους κυρίους που μιλάνε για κακοπροαίρετες καταστάσεις, να τους πούμε ότι εμείς με τον τρόπο μας ρίξαμε, αντί για μολότοφ ρίξαμε νότες, αν και οι μολότοφ και οι πέτρες καμιά φορά χρειάζονται.